2,5 ώρες διήρκησε το κρίσιμο τέτα-τέτ του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στο Buenos Aires της Αργεντινής, στο περιθώριο της Συνόδου της G20. Οι ηγέτες των δύο πλουσιότερων κρατών του κόσμου συμφώνησαν να βάλουν στον πάγο για 3 μήνες τον εμπορικό πόλεμο που μένεται μεταξύ τους και στο διάστημα αυτό θα επιχειρήσουν μέσω εντατικού διαλόγου να επιλύσουν όλα τα ζητήματα αγκάθια που τους έφεραν στα μαχαίρια. And I think at some point we are going to end up doing something which is great for China and great for the United States. 我们的合作，才有利于啊推动这个世界的和平。Όπως έγινε γνωστό, στο πλαίσιο της συμφωνίας η Ουάσιγκτον δεν θα προχωρήσει τελικά στην επιβολή αύξησης 25% στα εισαγόμενα κινέζικα αγαθά αξίας 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων την 1η Ιανουαρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, ενώ το Πεκίνο θα αγοράσει μια μεγάλη ποσότητα αμερικανικών προϊόντων και υπηρεσιών. Συμφωνήθηκε επίσης όπως μη καταβληθούν κατά την διάρκεια της εκεχηρίας των 90 ημερών επιπρόσθετοι δασμοί σε άλλα προϊόντα. Πάντως, ενώ οι δύο υπερδυνάμεις δίνουν τόπο στην οργή για χάρη του διαλόγου, ταυτόχρονα προειδοποιούν ότι εάν οι μεταξύ τους εμπορικές συνομιλίες δεν καρποφορήσουν, οι δασμοί θα αυξηθούν κατά 25%. Την αναγκαιότητα για μεταρρυθμίσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου σημείωσαν στο μεταξύ, στο τελικό ανακοινωθέν, οι ηγέτες των 20 ισχυρότερων χωρών του πλανήτη, αναγνωρίζοντας ότι το πολυμέρες σύστημα χάνει τους στόχους του, κάτι που θεωρείται νίκη για τον Αμερικανό πρόεδρο, που είναι εκ των μεγαλύτερων επικριτών του.